Υπό διαρεύνηση είναι και άλλε καταγγελίε για στιμένου αγώνε, δηλώνει ο αρχηγό τη αστυνομία Κύπρο, Μιχαηλίδη, πέραν από την υπόθεση για την οποία παραπέμφθηκαν σε δίκη στο κακουριωδικείο ένα πρόεδρο ομάδα και ένα διαιτητή. Ερευνούμε και πολλέ άλλε περιπτώσει και πληροφορίε που καταφθάνουν στην αστυνομία, στην προσπάθειά μα να είμαστε αποτελεσματικοί, ούτω ώστε να οδηγηθούν και άλλα πρόσωπα ενώπιον τη δικαιοσύνη. Είμαστε στο μέσο τη διαδικασία. Η ροή πληροφοριών συνεχίζεται και οι ανακριτέ τη αστυνομία τη διερευνούν με στόχο την αποκάλυψη τη αλήθεια και την προσαγωγή υπόπτων ενώπιων τη δικαιοσύνη. Ενώ με εντατικού ρυθμού συνεχίζονται και οι έρευνε για τα ισπανικά δημοσιεύματα. Πρόκειται για μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Αναμένουμε συνάντηση των ανακριτών με, τους, με την νομική υπηρεσία, έτσι ώστε να δοθούν οι ανάλογε οδηγίε. Την ίδια ώρα, η αστυνομία περιμένει απαντήσει και στοιχεία από 8 χώρε στο εξωτερικό σχετικά με παράνομη στοιχηματική δραστηριότητα στο διαδίκτυο για ποδοσφαιρικού αγώνε. Όπω δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ο εκπρόσωπο τύπου τη αστυνομία Χρήστο Ανδρέου για υπόθεση του 2016 που αφορούσε διεξαγωγή παράνομου διαδικτυακού στοιχήματο, εκτελέστηκαν 40 εντάλματα ενώ έγιναν ανακρίσει προσώπων και έρευνε σε υποστατικά από τα οποία παρελήφθησαν ηλεκτρονικοί υπολογιστέ και έγγραφα. Κρίθηκε αναγκαίο να σταλούν αιτήματα δικαστική συνδρομή στι αρμόδιε αρχέ 8 χωρών, οι απαντήσει των οποίων κρίνονται αναγκαίε για την συνέχιση των εξετάσεων. Μέχρι σήμερα και παρά τι υπενθυμίσει, δεν υπήρξε οποιαδήποτε απάντηση στα ελλογοετήματα πέραν από δύο χώρε, από τι οποίε ζητήθηκαν επιπρόσθετα στοιχεία. Παρ' όλα αυτά, μέχρι σήμερα δεν υπήρξε καμία απάντηση. Στο μικροσκόπιο τη αστυνομία βρίσκονται επίση ένα αγώνα κυπέλου και τρία φιλικά, για τα οποία δεν αποκλείονται συλλήψει.